Γεια σα, αγαπητοί φίλοι και φίλε, σα καλωσορίζω στο κανάλι μου. Γεια όσοι με βλέπουν για πρώτη φορά, είμαι η Φρίντα. Σήμερα σα έχω ένα υπέροχο λαχταριστό και νηστίσιμο φαγητό. Κεφτεδάκια με σάλτσα σαν γιουβαλάκια. Ή καλύτερα, ζουμερή μελτζανοκεφτέδε. Είναι πεντανόστιμη και πολύ εύκολη συνταγή. Θα χρειαστούμε τρει μελτζάνε, οι οποίε και οι τρει ζύγιζαν ένα κιλό. Αφού τι έχουμε πλύνει καλά, Ξεκινάμε την προετοιμασία. Οι μελιτζάνε που βλέπετε στο βίντεο δεν ήταν πικρέ γιατί έχω ξαναμαγειρέψει από τι ίδιε. Αν σε περίπτωση οι δικέ σα είναι πικρέ, τότε αφού τι κόψετε όπω στο βίντεο, θα τι βάλετε σε μια κατσαρόλα ή σε ένα μπολ και θα γεμίσετε με ζεστό καυτό νερό. Ανακατέψτε με ένα κουτάλι γλυκού αλάτι και αφήστε για 10 με 15 λεπτάκια να ξεπικρίσουν. Θα Τα χρειαστούμε ένα ταψάκι, βάζουμε ένα αντικολλητικό χαρτί σε σειρά τι μελιτζάνε όπω το βίντεο ένα κουταλάκι γλυκό αλάτι ρίχνουμε από λίγο από πάνω σε όλες. Λίγο πιπέρι. Ρίχνουμε 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή ό,τι λάδι θέλετε. Ψήνουμε σε προθεμασμένο φούρνο στους 230 βαθμούς για περίπου 35 λεπτάκια. 100 γραμμάρια ρύζι ή 5 κουταλιές σούπας. Πλένουμε καλά σε τρεχούμενο νερό με ένα σουρωτήρι και ρίχνουμε σε μια μικρή κατσαρόλα ή όπου μπορείτε για να το βράσετε προσθέτουμε 200 ml νερό, ένα ποτήρι των 200 ml. Ένα κουταλάκι γλυκού αλάτι, να κατέβουμε καλά. Ένα κουτάλι σούπα ελαιόλαδο, βάζουμε στη φωτιά να βράσει μέχρι να πιει όλη την υγρασία. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μα. 3 κουταλιέ τη σούπα ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Αφήνουμε σε σιγανή φωτιά μέχρι να μαλακώσει και να ψηθεί καλά όπως το βίντεο. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια ντομάτα στον τρίφτη. Έχω προσθέσει το μισό από το κουτί που βλέπετε στο βίντεο. Μπορείτε και με φρέσκια ντομάτα ή με κουτί όπω χρησιμοποίησα και εγώ. Μισό κουταλάκι γλυκού ντοματοπελτέ, μισό κουταλάκι γλυκού αλάτι, λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε για 5 λεπτάκια σε μέτρια φωτιά να ψηθεί η σάλτσα μα με κλειστό το καπάκι. Μετά από 5 λεπτάκια προσθέτουμε ένα λίτρο και 200 ml νερό. Περίπου 5 με 6 γεμάτα ποτήρια. ανακατεύουμε καλά, βάζουμε στη φωτιά και αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτά και το κρεμμύδι. Το ρύζι μα είναι έτοιμο, έχει βράσει, έχει πιει όλα τα υγρά. Κάτι πολύ σημαντικό, δεν κάνουμε ποτέ νηστίσιμα και φτεδάκια με άβρα στο ρύζι. Θα ανοίξουν, θα διαλυθούν γιατί δεν έχει ούτε το αυγό ούτε το κρέα για να δέσει. Οι μιλιτζάνε μα είναι έτοιμε, έχουν ψηθεί και έχουν μαλακώσει όσο πρέπει. Όπω θα παρατηρήσετε, μέσα υπάρχουν αρκετά ζουμιά. Αφαιρούμε πρώτα τη σάρκα από τη φλούδα, όπως βλέπετε και στο βίντεο και έπειτα όταν κρυώσει λίγο θα το πατήσετε με τα χέρια σας και να βγάλετε όσο μπορείτε περισσότερα περιτά ζωμιά. Μπορείτε να τα βάλετε μέσα σε μια πετσέτα για να τα στύψετε. Έχουμε δείξει αρκετές φορές με το κολοκύθι πώς αφαιρούμε τα ζουμιά Αφού τα πάτησα με το χέρι τα μαλακά και έγιναν πουρέ. Μην τα κάνετε με τον blender για να γίνουν εντελώ πουρέ. Α υπάρχουν και κομματάκια, θα δέσει καλύτερα. Αφού ανακατέψαμε με το ρύζι, προσθέτουμε και φρυγανιά. 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας. Επίσης 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας καλαμποκάλευρο, μπορείτε και με αλεύρι βρώμης ή και για όλες τις χρήσεις. Ένα κουτάλι σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, έχω ψιλοκόψει λίγο μαϊντανό, κόκκινο πιπέρι όποιο θέλει. Αν σας αρέσει μπορεί να προσθέσετε και άνηθο και δυόσμο. Θα προσθέσετε ό,τι μυρωδικά αρέσει στην οικογένειά σας. Πρέπει να γίνει μια σφιχτή ζύμη και να μην κολλάει πολύ στα χέρια. Σε ένα μπολ προσθέτουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λαδώνουμε τα χέρια μας και πλάθουμε κεφτεδάκια και στο μέγεθος που σας αρέσει. Και ρίχνουμε μέσα στο μπολ. Κουνάμε με αυτόν τον τρόπο όπως στο βίντεο, βοηθάτε με το χέρι για να αλευρωθούν καλά όπως μπορεί ο καθένας. Και συνεχίζουμε με τη σειρά μέχρι να τελειώσουμε με όλη τη ζύμη. Όπως βλέπετε τελειώσαμε, είναι έτοιμα. Εκτός από φαγητό μπορείτε να κάνετε και τη και κεφτεδάκια. έτσι όπως είναι αλευρωμένα να τα ψήσετε. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη, πρέπει να έχει αρκετό νερό. Αν δεν έχει προσθέστε κι άλλο βραστό νερό, ρίχνουμε τα κεφτεδάκια με προσοχή για να μην καείτε. Δεν θα βάλετε καθόλου κουτάλι μέσα, δεν πρέπει να ανακατέψετε, μόνο θα κουνάτε με αυτόν τον τρόπο όπως βλέπετε και στο βίντεο. Θα βράσετε για 7 με 8 λεπτάκια, σε σιγάνη φωτιά μέχρι να δέσει η σάλτσα μας. Εδώ που βλέπετε στο βίντεο το φαγητό μας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το σερβίρετε με ό,τι σας αρέσει. Διάφορες σαλάτες, ρύζι, ό,τι θέλετε. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ νόστιμο νηστίσιμο φαγητό. Να το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε για να βοηθήσετε στην προσπάθειά μου μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Επίσης μοιραστείτε το με τους φίλους σας για να το δοκιμάσουν και αυτοί. Να είστε όλοι καλά, μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.